Εμπειρία, μοναδική στιγμή και εφόσον συνδυάζεται και με αυτό, αυτή την υποτροφία που δίνουμε στο κορίτσι της, στον Άγιο Ευστράτιο, είναι πολύ σημαντικό. Όλη η ομάδα της Πάστακου των Αξιόζων βοήθησε, κολύπησε, δώσαμε καρδιά και ψυχή και είμαι πολύ χαρούμενος που πάτησα στη Λίμνο. Ήταν εύκολα τα νερά του Αιγαίου? Είναι βορείο Αιγαίου. Είχαν τη δυσκολία τους, έχουν τη δυσκολία τους. Κύμα, είχαμε έντονα φαινόμενα λαφτείας. Αλλά το παλέψαμε. Κάποια στιγμή το μυαλό υπερισχύει του σώματος, οπότε... Θα το ξανά έκανες? Γιατί όχι. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Το ξέρω εκεί, το ξέρω εκεί.
Βγείτε εσείς και να το βγάσουμε καλύτερα. Γεια σας. Κυρίως για να το δούμε. Είναι καταϊδρωμένος. Γιάννη, φέρε τα χαρτιά σου. Τώρα είναι μέσα. Έπανε ένα σοκ οργανισμό. Εντάξει. Και ροδιοφωνικά σήμερα. Ήταν ωραία εμπειρία. Λοιπόν, το. Ήταν το μοναδικό πολύ που έχουν κάνει τώρα που δεν είχε κανένα κομμάτι να πιάσει. Η πρόβλεψη δεν είναι σωστή. Πιστεύω ότι είναι σωστή. Ο Γιάννη, ω παρατηρητή του αγώνα και ο καπετάνιο Αριστίδη Τζάνερο, κάπως πριν κύψα της Λίμνου, σήμερα στις 26 Οκτωβρίου βοηθήσαμε την ομάδα Πάστρα Ρεκοναξιόζα να διανύσει με τους πολιτές της, πολυμπόρντας, την απόσταση Αγίου Στρατείου Λίμνου. Ο χρόνος ήταν 11 ώρες 30 λεπτά. Απίστευτο, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δηλαδή, αν δεν το έβλεπα, δεν θα το πίστευα. Τα παιδιά είναι φοβερά, κολυμπήσανε σε πολύ δύσκολες γενικές συνθήκες, με κυματισμό. Τώρα το βράδυ ήταν καταπληκτική. Φοβερή θέληση του ανθρώπου. Απίστευτα. Συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστούμε, καπετάνιο. Ευχαριστούμε για αυτά τα οποία μας δώσατε, τα διδάγματα, την εμπειρία, την προσφορά που κάνατε στον Άγιο Στράτη και γενικά την αγάπη που προσφέρατε προς όλους τους ανθρώπους. Τότε, καπετάνιο, πρέπει να απαντήσουμε. Είσαστε εξαιρετικοί. Λοιπόν, σήμερα είχαμε και μια καταπληκτική εμπειρία, πέρα από τον σκοπό, τον ιερό που είχαμε για να απονείμουμε την υποτροπία στην μοναδική μαθήτρια του Ιστράτη που φοιτήσε από την ηλικία του Τζοίτζο Μαντέλη. Είχαμε τη χαρά να επεκτείνουμε την ομάδα μας. Κάναμε ομάδα μας στους ανθρώπους του σκάφους. Κάναμε τον καπετάνιο μας, κάναμε και τον Γιάννη Πιά. Λοιπόν, κάναμε τον Αριστίδη Τζάναρο και τον Γιάννη Πιά ομάδα μας. Κάναμε και τον Χρήστο και τον Γιώργο. Η Λίμνος θα μας αφήσει μια τρομερή ανάμνηση για την φιλοξενία και την ανθρωπιά και τον τρόπο τον οποίο υποδέχθηκε όλο το εγχείρημα. Να είστε καλά πάντα και να δίνετε κι εσείς χαρά σε όσους ζητούν την βοήθειά σας. Γιατί ήταν πραγματικά μεγάλη η βοήθεια του καπετάνιου και του παρατηρητή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στην Περιφέρεια και στην Περιφερειάρχη κυρία Χριστιανά Καλογύρου προσωπικά, διότι και εκείνη αγκάλιασε το εγχείρημα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Αντιπεριφερειάρχη, καθώς επίσης και στις λιμενικές αρχές, οι οποίοι το μόνο που έκαναν ήταν να διευκολύνουν το δύσκολο έργο μας. Το οποίο ήταν πραγματικά δύσκολο και χωρίς την βοήθειά τους, νομίζω δεν θα το είχαμε ολοκληρώσει το εγχείρημα και θα ήθελα ένα μεγάλο χειροκρότημα για όλα αυτά τα ευχαριστώ που ανέφερα. Να μιλήσουν και όλα τα μέλη της ομάδας, διότι ο αγώνας είναι κοινός και το αποτέλεσμα, αν δεν είχε ομαδικότητα και συλλογικότητα, δεν θα έχει επιτευχθεί ποτέ. Θα δώσω το μικρόφωνο στον κύριο Πάστρα, που είναι ο προπονητής της ομάδας. Καλησπέρα και από μένα. Τα είπε όλα η αρχηγός. Χωρίς το ομαδικό πνεύμα, χωρίς την ομαδικότητα πάνω στο σκάφος, δεν θα έβγαινε. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω και τον παρατηρητή, τον Γιάννη, και τον καπετάνιο μας για όλη τους τη βοήθεια και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι χωρίς αυτούς τους δύο ανθρώπους σήμερα μπορεί να μην καταφέρναμε να φτάναμε στη Λίμνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Και εγώ με τη σειρά μου. Θέλω να πω ότι ήταν μια καταπληκτική εμπειρία σήμερα. Όλα όσα συνέβησαν από τη διαδρομή, από τους ανθρώπους που μας στήριξαν στη διαδρομή, από αυτούς που συνέβαλαν στο να γίνει αυτό το εγχείρημα, από την αρχηγό μας που έχει πάντα τις απίθανες ιδέες, τώρα και 4 χρόνια χτυπάμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε διαδρομές θαλάσσιες. Σας ευχαριστούμε όλους που είστε εδώ και μας υποδεχτήκατε. Είναι αξέχαστο το γεγονός της Λίμνου για μας, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Εμένα θα με συγχωρέσετε, μόλις κολλήθησα τώρα την νύχτα και είμαι λίγο κουρασμένος, λίγο δύσκολα τα λόγια.
Ήταν πραγματικά δύσκολες συνθήκες, όπως είπε και ο αρχηγός, και... αλλά ο σκοπός για τον οποίο κάναμε όλο αυτό σήμερα, πέραν το ότι το ομαδικό πνεύμα, όπως είπε και ο προπονητής μας, ο Σωτήρης Πάστρας, μας βοήθησε πάρα πολύ. Ο σκοπός λοιπόν να βοηθήσουμε τη ζωή ήταν σπουδαίος και με ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους από τη Λίμνο και από τον Άγιο Εστράτιο που μας βοηθήσανε να ξεκινήσουμε και να τελειώσουμε αυτή την προσπάθεια σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Εμένα με καλύψαν οι προλαλήσαντες. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που αγκαλιάσατε αυτό το εγχείρημα. Θα πω και εγώ ότι ήταν πραγματικά δύσκολο. Δύσκολες οι συνθήκες και πάνω στο σκάφος αλλά και κατά τη διάρκεια του διάπλου και χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για αυτό που κάνατε για τα νησιά μας, τον Άγιο Ευστράτιο και βέβαια τη ζωή της Τζοβανέλη, αλλά και σε εμάς εδώ στη Λίμνο που μας δώσετε μια ευκαιρία να νιώσουμε και να βιώσουμε κάτι το πρωτόγνωρο. Δώσατε το νου, την αλληλεγγύη, την δύναμη του σώματός σας. Το μόνο που χρειάζεται από εμάς είναι σας ευχαριστούμε πολύ και όπως είπατε κυρία Τζανίκα, ότι εμείς θα είμαστε εδώ και για κάτι το οποίο πιθανόν να έρθει και για την επόμενη χρονιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.